Σίγουρα το καλοκαίρι είναι μια περίοδος ξεκούρασης, χαλάρωσης, ξενιτσάς που όλοι το περιμένουμε και πολλές φορές αυτή η καλοκαιρινή διάθεση μας κάνει και πιο επιρρεπή σε διάφορες διατροφικές έτσι, παρεκτροπές. Είτε αυτό έχει να κάνει με το φαγητό, είτε με τα γλυκά, τα παγωτά, το αλκοόλ. Οπότε θα πούμε έτσι κάποιες συμβουλές και κάποια tips που μπορούμε να ακολουθήσουμε για την περίοδο του καλοκαιριού, όχι μόνο των διακοπών, για να επανέλθουμε μετά το Σεπτέμβριο φυσιολογικά. Καλό είναι γενικά να ξεκινάμε την ημέρα μας με ένα ισορροπημένο πρωινό, ώστε να μας δίνει ενέργεια σε υψηλό επίπεδο και να ελέγχουμε το αίσθημα της πείνας. Αυτό μπορεί να είναι ένα απλό, μπορεί να είναι γαλαμή δημητριακά, μπορεί να είναι γιαούρτι με ξηρούς καρπούς, φρούτα, μέλι, μπορεί να είναι ένα απλό τόστ με τυρί, γαλοπούλα και ένα χυμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει λοιπόν το πρωινό μας. Συνεχίζοντας, προσπαθούμε να έχουμε μικρά και συχνά γεύματα, που αυτά δεν είναι απαραίτητα να είναι με το ρολόι, αλλά γενικά να μην αφήνουμε μεγάλα κενά μέσα στην ημέρα, που αυτό θα μας δώσει ενέργεια. Μπορεί να είναι φρουτάκια, μπορεί να είναι μικρά σνακ στην παραλία που θα πάρουμε με ένα ψυγιάκι, μπορεί να είναι ένα χυμό, μπορεί να είναι κάποιο κρυτσίνι με τυρί, κάτι απλό και εύκολο. Και γενικότερα προσπαθούμε τα γεύματά μας να είναι ελαφρά, δηλαδή να έχουν μια καλή πηγή πρωτεΐνης που μπορεί να είναι ένα κρέας ψητό, ένα ψάρι, ένα θαλασσινό, ένα κοτόπουλο με μια καλή ποιότητα σαλάτα, που τώρα τα λαχανικά είναι άφθονα. Και φυσικά μέσα στην εβδομάδα μας μπορούμε να τάξουμε και τα λαδερά με μια προσεγμένη ποσότητα ελαιολάδου, που αυτό μπορεί να γίνει και σε ένα εξωτικό που μπορεί να είμαστε και στο σπίτι, στο χωριό μας, ακόμα και σε κάποια ταβέρνα που μπορούμε να επιλέξουμε στην καθημερινότητά μας αν είμαστε εκτός σπιτιού. Το νερό μας, που το αναφέραμε και την προηγούμενη φορά για τον καύσωνα, είναι πάρα πολύ κομβικό κομμάτι, δηλαδή πρέπει να φτάνουμε τα 2 λίτρα τουλάχιστον την ημέρα τώρα το καλοκαίρι και λόγω των απολειών του υδρότα, γιατί όταν νιώθουμε τη δίψα είμαστε ήδη αφυδατωμένοι κατά ένα 10%. Προσπαθούμε να ενυδατωνόμαστε κυρίως με νερό, δροσερό νερό, όχι παγωμένο, φαίνεται να απορροφάται καλύτερα. Σε αυτό το κομμάτι μπαίνει και ο καφές, μπαίνουν και τα αναψυκτικά, το αλκοόλ, που όλα αυτά λόγω των καλοκαιρινών εξόδων είναι πολύ συχνά. Να πούμε ότι αυτά όλα τα καταναλώνουμε για χάρη της ευχαρίστησης που μας δίνουν, δεν έχουν κάποια θρεπτική αξία, ούτε τα παίρνουμε για να εδατωθούμε. Ίσως το αλκοόλ μας αφυδατώνει όταν είναι η μακροχρόνια η χρήση του. Η μερίδα θεωρείται ένα ποτό ή μία μερίδα αλκοόλ για τις γυναίκες, ένα με δύο για τους άντρες. Προτιμάμε γενικότερα το κρασί ή την μπύρα, γιατί είναι χαμηλότερο σε θερμίδες, λόγω της χαμηλότερης περιεκτικότητας αλκοόλ σε σχέση με ένα οποιοδήποτε άλλο αλκοολούχο. Ακολουθεί το ούζο και το τσίπουρο, που πάλι και αυτά έχουν αρκετές θερμιδούλες και αλκοόλ. Και προσπαθούμε γενικότερα όσο γίνεται να μην γίνεται υπερκατανάλωση. Όσον αφορά τα αναψυκτικά, επιλέγουμε αναψυκτικά τα οποία είναι χωρίς ζάχαρη, όσο γίνεται, και όχι φυσικά σε καθημερινή φάση. Προτιμάμε το ανθρακούχο νερό ή κάποιο ανθρακούχο νερό με γεύση ή κάποιο νερό που μπορούμε εμείς να το αρωματίσουμε με δικά μας στοιχεία. Και όσον αφορά το παγωμένο τσάι πάλι χωρίς ζάχαρη ή κάποιο καφέ χωρίς ζάχαρη, ώστε να ενυδατωνόμαστε χωρίς να παίρνουμε τις περιττές θερμίδες. Παίζουν επίσης πάρα πολύ τώρα το καλοκαίρι και τα κοκτέιλ που έχουν ζάχαρη, που έχουν σιρόπι, που έχουν διάφορους χυμούς. Αν υπολογίσουμε ότι περίπου ένα μοχίτο έχει γύρω στους 250 θερμίδες ή αντίστοιχα μία μαργαρίτα γύρω στους 190, καλό είναι γενικότερα να μην το κάνουμε σε καθημερινά, να είναι μία με δύο φορές τη βδομάδα, γιατί καθώς ισορροπεί με ένα μικρό γεύμα. Έτσι, οπότε πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Ερχόμαστε τώρα στα παγωτά, που παίζουν ένα πολύ κομβικό κομμάτι. Καλό είναι να μην ξεπερνάει η κατανάλωση τις δύο φορές την εβδομάδα, περίπου όταν μιλάμε για μία με δύο μπάλες, εκεί είναι η μερίδα, ή αν είναι μιλάμε για παγωτίνια, είναι περίπου γύρω στα 3 την εβδομάδα. Καθώς έχουν αρκετή ζάχαρη, προτιμάμε τα σορμπέ, δηλαδή τα πιο ήπια ή τις γρανίτες που έχουν περισσότερο, που έχουν ζάχαρη και όχι τόσο περισσότερο λιπαρά, ή αντίστοιχα το παγωμένο γιαούρτι. Και σίγουρα όσο γίνεται την πιο απλή εκδοχή, δηλαδή προτιμάμε την απλή βανίλια, όχι την παρφέ, με ξηρούς καρπούς, με σοκολάτες, με επιπλέον στολίδια. Άρα τις πιο light εκδοχές. Επίσης, κομβικό κομμάτι είναι η δραστηριότητα, γιατί καθώς έρχεται το καλοκαίρι, όλοι πιάνουμε μια ξαπλώστρα και δεν ούτε περπατάμε. Πολύ σημαντικό, μπορούμε να βάλουμε το κολύμπι, να παίξουμε ρακέτες, να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπορ που μπορεί να μας αρέσει ή και απλά από το περπάτημα, να υπάρχει δηλαδή μια κινητικότητα μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, ώστε να επανέλθουμε και πιο φυσιολογικά το φθινόπωρο. Οι ταβέρνες είναι ένα απόσπαστο στο κομμάτι του καλοκαιριού, καθώς μπορεί σχεδόν και κάθε βράδυ κάποιος να βγαίνει τώρα το καλοκαίρι, είτε για ποτό είτε για φαγητό.
Φροντίζουμε ανάλογα με το πότε θα πάμε, το προηγούμενο ή το επόμενο αντίστοιχα γεύμα να είναι πιο ελαφρύ, να είναι κάποια σαλάτα με μια πηγή πρωτεΐνης, να είναι ένα γιαούρτι με φρούτα, ώστε να μην είναι τόσο βαρύ γεύμα, για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε το γεύμα που θα φάμε στην ταβέρνα. Και εκεί σίγουρα επιλέγουμε μια καλή πηγή πρωτεΐνης. Προτιμάμε τα ψάρια και τα θαλασσινά, ή το κοτόπουλο ή τη γαλοπούλα συγκριτικά με κάποιο πιο λιπαρό κρέας, με μια πολύ καλή πηγή σαλάτας που προφροντίσουμε τουλάχιστον να είναι το μισό μας πιάτο, ώστε να καταλαμβάνει μεγάλη χωρητικότητα και να μας προκαλεί κορεσμό. Και από τα υπόλοιπα ορεκτικά να πάρουμε 2-3 πυρουνιές, ώστε να μην είμαστε πολύ εκτός προϋπολογισμού. Τώρα, ανάλογα με το που βρισκόμαστε, αν είμαστε σε ένα ξενοδοχείο ή αν είμαστε στο κάμπινγκ ή αν είμαστε σε ένα νοικιαζόμενο δωμάτιο, μπορούμε να προσαρμόσουμε την καθημερινότητά μας, δηλαδή στο κάμπινγκ ή στο σοχικό μας ή σε κάποιο στούντιο μπορούμε, αν υπάρχει ένα μικρό κουζινάκι, να φτιάξουμε κάτι, να προμηθευτούμε με φρούτα, με λαχανικά, να κάνουμε ένα πιο ελαφρύ γεύμα και να είναι το ένα γεύμα της ημέρας εκτός σπιτιού. Αντίστοιχα στο ξενοδοχείο προσέχουμε σίγουρα το πρωινό, καθώς μπαίνουμε στη διαδικασία λόγω του μπουφέ που υπάρχει να κάνουμε υπερκατανάλωση, επιλέγουμε αυτό που συνήθως τρώμε, συν κάτι καινούριο επιπλέον, να μην φεύγουμε με 2-3 πιάτα και ξεφεύγουμε θερμιδικά. Να μην ξεχνάμε το νερό, όπως είπα, και γενικότερα να μπορούμε να έχουμε μια ισορροπία στις καλοκαιρινές μας διακοπές, για να μπορούμε επιστρέφοντας να μπούμε κανονικά στο πλάνο μας.